Μια πετροκυλίδα που παραμένει στη θάλασσα για 15 ημέρες στα ανοιχτά των κεντρικών ακτών του Περού είχε σαν αποτέλεσμα πολλά θαλασσοπούλια να φωλιάσουν σε ακτές νησιών προκειμένου να βρουν ένα καταφύγιο. Μια ομάδα θελοντών ταξίδεψε στην περιοχή συνοδεύοντας επιστήμονες που παρακολουθούν καθημερινά τις επιπτώσεις της διαρροής σχεδόν 12.000 βαρελιών πετρελαίου. Σήμερα βρήκαμε ένα πουλί που επέπλεε στη θάλασσα. Καταφέραμε να το βάλουμε στη βάρκα, αλλά μετά από λίγα λεπτά πέθανε. Αυτό συμβαίνει επειδή τα πουλιά έχουν πάθει ήδη δηλητηρίαση και επιπλέον μόνο στη θάλασσα. Δεν έχουν τη δύναμη να κολυμπήσουν, να κυνηγήσουν, να πετάξουν. Οι Περουβιανές αρχές πάντως δεν δίνουν στη δημοσιότητα τον αριθμό των πτηνών που έχουν πεθάνει. Τα φτερά δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν τη δυνατότητα προστασίας πάνω στο νερό. Έτσι, μια κοινή αιτία θανάτου είναι η υποθερμία εξαιτίας του κρύου που κάνει εδώ. Αυτό το νησί 14 νεκταρίων ονομάζεται Άισλα Πεσκατόρες και ανήκει στις νησίδες Πούντα Γκουενέρας. Στα νερά αυτά υπάρχει μια ποικιλία ψαριών, χάρη στην οποία οι ψαράδες του δημοφιλούς παραθαλάσσιου θέρετρου Ανκών μπορούν και βγάζουν τα προστοζήν.